καλησπέρα. Βρίσκομαι στο χωριό Μετόχη. Το χωριό Μετόχη είναι, αφού περάσουμε την πινακίδα που λέει Βλασία, Άνω Βλασία, συνεχίζουμε προς Καλάβρητα, στα 2-3 χιλιόμετρα πιο πέρα. Υπάρχει η πινακίδα που λέει Κάτω Βλασία και ανεβαίνουμε προς την Ιερά Μονή του Άγιου Νικόλαου. Στην ουσία Κάτω Βλασία είναι, αλλά λέγεται και Μετόχη. Είναι πιο κάτω λίγο το χωριό Μετόχη. Εδώ σε αυτή την περιοχή, την πανέμορφη, βρίσκεται μια ταβέρνα ψισταριά Τα Πλατάνια, ένα καταπληκτικό μέρος για να κάτσεις στο ενδιάμεσο, είτε έρχεσαι από Καλάβρητα και πας προς Πάτρα, είτε έρχεσαι από τον Παλιό προς Καλάβρητα, σταματάς να φας, να πιεις τον καφέ σου. Τα παιδιά είναι καταπληκτικά που έχουν το μαγαζί, έτσι. Είναι πάμφτινα, πολύ καλή εξυπηρέτηση, φιλικότατα, απίστευτα, πάρα πολύ καλά. Από τα καλύτερα που έχω, μπορώ να πω, που έχω κάτσει. Και τώρα πάμε έτσι λίγο μια βολτίτσα, να δούμε λίγο φύση. Από την πάνω μεριά ανεβαίνουμε για το δρόμο για το μοναστήρι. Είναι καταπληκτικό το τοπίο εδώ, είναι μέσα στα έλατα, είναι βουνό, έτσι. Μέσα στα πλατάνια, πιο πάνω είναι γεμάτο έλατα. Αφού κάναμε την καθιερωμένη βόλτα της Κυριακής, όπου συνηθίζεται να είναι στο βουνό, περάσαμε μια βόλτα από του Μίχα, να κάτσουμε λίγο και μετά ψάχναμε για δροσιά, για περισσότερη δροσιά, για ίσιο. Και σταματήσαμε εδώ. Το ωραίο ήταν ότι εδώ πέτυχα κόσμο από την Πάτρα, γνωστούς. Και εντάξει, κάτσαμε και παρέα και περάσαμε και καλά και μιλήσαμε με τα παιδιά. Πρώτη φορά μου τυχαίνει όσες φορές έχω ανέβει εδώ. Το εγώ ανεβαίνω πάρα πολύ συχνά εδώ σε αυτά τα μέρη. Δεν έχω ξανακάτσει στο συγκεκριμένο μαγαζί. Όπως προείπα, είναι απίστευτα καλά, πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ φτηνά και καλό ποιοτικό φαγητό. Πάμε να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά εδώ της περιοχής από τον Οφιπεκά. Ερήμανθος. Εδώ είναι τα σύνορα. Εδώ σταματάει πλέον ο Ερήμανθος και ανεβαίνουμε πάνω για το Χελμό. Όσοι έχουν εξοχικά εδώ από τα παλιά τα χρόνια είναι τυχεροί που έρχονται και αράζουν εδώ μέσα στη δροσιά, μέσα στις πηγές, με τα καταράτα νεράκια. Εδώ το βράδυ θέλεις οπωσδήποτε σεντόνι, έτσι. Ξεπάγιασες διαφορετικά. Δεν στέκεσαι το βράδυ. Τα ωραία που έχει αυτή η περιοχή κοντινά, όπως θα έχετε δει σε άλλα βίντεο, είναι οι καταράκτες του Αξιάρχη.
Είναι πάρα πολύ κοντά, είναι μόλις 5 χιλιόμετρα από εδώ. Είναι μη χατσαπουρνιά. Αυτό το απίστευτο τουριστικό θέρετρο. Είναι το χωριό Άνω και Κάτω Βλασία, τα οποία είναι υπέροχα γραφικότατα χωριουδάκια. Μπορείς να κάνεις σχεδόν τα πάντα εδώ, έτσι, να φας, να βρεις τον καφέ σου. Εντάξει, σούπερ μάρκετ και τέτοια κοντά δεν έχει στην περιοχή. Δεν ξέρω αν έχει στα χωριά κανένα μινι μάρκετ και αυτά. Σίγουρα έχει στην Άνω Βλασία ένα μινι μάρκετ για τσιγάρα, κάνα καφέ και διάφορα τέτοια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα εδώ θα καθίσουμε μέχρι να πέσει λίγο ο ήλιος, να πιούμε και ένα καφεδάκι εδώ στο μαγαζί, να αράξουμε αφού έχουμε βρει και παρέα, και θα κατηφορήσουμε για το σπίτι μας. Από αύριο ξεκινάει η εβδομάδα μας.